Ως την καλύτερη τουριστική σεζόν όλων των εποχών, χαρακτηρίζουν τη φετινή ξενοδόχοι του Ηρακλείου, με τα αυξημένα έσοδα ωστόσο να ψαλιδίζονται από τα υψηλά ενεργειακά κόστη και όχι μόνο. Πέραν των προβλέψεων, βλέπουμε ότι ξεπέρασε ακόμα και τις κρατήσεις του 2019 και έτσι μπορούμε από εδώ και πέρα να μιλάμε ότι η σεζόν του 2022 είναι η καλύτερη σεζόν όλων των εποχών. Χρονιά ρεκόρ, καλύτερη από 19 σε κόσμο και σε έσοδα. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυξημένα έξοδα στην ενέργεια που σχεδόν διπλασιάστηκε, ήταν 2,5 φορές περίπου πάνω. Το ότι επανήλθαμε στα προπανδημίας νούμερα, αριθμούς, είναι κάτι το οποίο ίσως να φτιάξει λίγο και να καλύψει τη μείωση αυτή. Εξαντλημένοι από τα ωράρια λάστιχο, εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία αποχαιρετούν τη τουριστική σεζόν με τον Νεκτάριο Μωυσάκη να περιγράφει τρακελαφικές καταστάσεις και λόγω της δραματικής έλλειψης προσωπικού. Υπάρχουν και μικροτραυματισμοί, κάποιος έκοβε το χέρι του, κάποιος χτυπούσε λίγο το πόδι του, δεν μπορούσε να δουλέψει, όπως καταλαβαίνετε είναι που είναι μειωμένο το προσωπικό, δεν μπορούσε να καλυφθεί η θέση. Μόλις έφτανε στο σπίτι σου και ακόμα δεν είχε φτάσει, σε παίρνει πίσω να γυρίσεις. Και αυτό έκανε στην αδελφή σας. Τι να κάνουμε, παιδιά, τι να κάνουμε, πώς θα βγει η δουλειά. Να δουλεύουν και νύχτα για να βγει η δουλειά. Βράδυ. Δηλαδή και πρωί και νύχτα. Βεβαίως. Οι αφίξεις εξωτερικού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου ξεπέρασαν τις αφίξεις του 2019 που ήταν χρονιά αναφοράς, με την αύξηση να μεταφράζεται σε 3,33%, ενώ η επόμενη δεκαετία χαρακτηρίζεται ως χρυσή για τον κρητικό τουρισμό, καθώς αλληλοποιηθούν μεγάλα αναπτυξιακά έργα όπως το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι και μεγάλα οδικά έργα. Επειδή η Κρήτη θα απογειωθεί, η επόμενη δεκαετία εγώ την ονομάζω η χρυσή δεκαετία της Κρήτης, διότι θα γίνουν τα έργα, θα γίνει το αεροδρόμιο, θα γίνει ο ΒΟΑΚ, αυτά τα έργα θα διπλασιάσουν ή τριπλασιάσουν τον κόσμο στην Κρήτη. Και στην πλάκα Ελούντας επικρατούν χαμόγελα ικανοποίησης από επαγγελματίες με τα ξενοδοχεία να κλείνουν τις επόμενες ημέρες. Καλή σεζόν, πολύ κόσμος, λείπανε Ρώσοι αλλά οι Αμερικάνοι ήταν πιο πολλοί, Νιου Γιόρκ πιο πολύ, Νέα Υόρκη. Τους αρέσει πολύ το κλίμα, είναι καλό το κλίμα εδώ και περνάνε πολύ καλά. Δηλαδή έχει 6-7 μήνες ήλιο. Οι ξένοι όλοι, ας πούμε, οι τουρίστες που ήρθαν δεν κλειστήκανε μέσα. Θέλανε να πάρουν ένα νοικιαζόμενο αυτοκίνητο, θέλανε να κάνουν μια εκδρομή, να δουν τον τόπο μας. We love it, it's fantastic. The food here is amazing. Είναι φανταστικά εδώ. Το φαγητό είναι καταπληκτικό. Για μας. Είμαι πολύ χαρούμενος, περνάω καλά. It's very nice. Είναι πολύ όμορφα εδώ. Κάτσομαι στο χειμώνα Σαββατοκύριακα. Πάμε το εργατικό προσωπικό το χειμώνα και κάνουμε και σπίνα λόγα. Επισκέπτες μαγεύονται από το τουριστικό θέρετρο, την γαλαζοπράσινη θάλασσα με θέα της Πιναλόγκα, αλλά και από τις κριτικές γεύσεις, ενώ ένας μεγάλος αριθμός αφορά επαναλαμβανόμενους τουρίστες. Έχω δει ανθρώπους και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι έρχονται 20 χρόνια. Εκεί τώρα τρώνε παραδοσιακά και θαλασσινά. Είναι ευχαριστημένοι από το μέρος, από αυτή την υπέροχη θέα της Πιναλόγκας, το ωραίο μπαλκόνι, η ωραία συμπεριφορά που έχουμε σαν που δουλεύουμε στον τουρισμό, όλοι οι άνθρωποι. Αγαπώ την Κρήτη πάρα πολύ. Θα ξανάρθω και του χρόνου. Είναι πολύ φιλόξενη. Φέτος είχε πολύ περισσότερο πληθυσμό από Έλληνες, αλλά και οι τουρίστες ήταν σε πολύ καλό ποσοστό. Και γι' αυτό γίνονται, όπως βλέπετε, γίνονται συνέχεια επενδύσεις εδώ πέρα. Ξεκινάνε τώρα να κτίζονται και άλλα ξενοδοχεία. Τα ξενοδοχεία τα μεγάλα ήδη κάνουν επεκτάσεις. Θα δούμε όλους τους αριθμούς στο επόμενο μέρος της εκπομπής για να δούμε αν τελικά καταφέρουμε να σπάσουμε το ρεκόρ της χρυσής χρονιάς που είναι το 2018 και θα το δούμε μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα στους αεροπορικούς κόμβους της Κρήτης. Κύριε Βλατάκη, έρχομαι σε εσάς και επειδή έχουμε μιλήσει πολλές φορές και τηλεοπτικά αλλά και κατηδίαν, πάντοτε οι τοποθετήσεις σας και οι επισημάνσεις σας, θυμάμαι ας πούμε εκείνη τη χρονιά τη δύσκολη του 20 με την πανδημία, τις εκτιμήσεις που πέσατε μέσα, όπως και εσείς και ο κύριος Σιφάκης. Θέλω λίγο να μου πείτε αν τελικά αυτή η χρονιά, το 22, ήταν η χρονιά που ξεπέρασε τις προσδοκίες των τουριστικών πράκτορων, μιας και τους εκπροσωπείτε. Ήταν μια χρονιά η οποία
μας θύμισε νούμερα προπανδημίας. Ήταν αναμενόμενο, διότι ο κόσμος ήθελε πάρα πολύ να ταξιδέψει για αναψυχή. Μετά από τα 2 χρόνια πανδημίας, είχαν συσσωρευτεί αυτό το αίσθημα, αυτή η ανάγκη να ταξιδέψει ο κόσμος. Και παρόλο που υπήρχαν αρκετά υψηλές τιμές, δεν το σπουδαιολόγησαν και ήρθαν. Από εκεί και πέρα όμως, δεν ξέρω αν αυτό θα γίνει την επόμενη χρονιά, αλλά θα μιλήσουμε, υποθέτω, γι' αυτό. Βεβαίως. Μετά. Είναι το αμέσως επόμενο θέμα στις θεματικές ενότητες της απόψινής εκπομπής. Κύριε Πλιάκα, το 2018 ήταν μια ιστορική χρονιά για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης του Ηρακλείου, ήταν όμως και μια ιστορική χρονιά γενικότερα για την τουριστική κίνηση στην Κρήτη, χωρίς να μου αποκαλύψετε αριθμούς, γιατί θα τα δούμε αναλυτικά. Έχετε έτσι πρώτα μηνύματα από σλότς της επόμενης σεζόν? Ναι, τελείωσε την Παρασκευή στη Μελβούρνη το Διεθνές Συνέδριο των Σλότς που γίνεται κάθε χρόνο, τέλη Νοεμβρίου. Η ζήτηση, η φετινή σε σχέση με την περσινή της ανάλογης περίοδου, είναι πιο χαμηλά. Γιατί πέρσι τέτοια εποχή υπήρχε ζήτηση και από τις ρώσικες εταιρείες. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε το Φεβρουάριο, άρα στα σλότς του περσινού συνεδρίου υπήρχαν μέσα και οι ρώσικες εταιρείες, οι οποίες ήταν και ειδικά για την Κρήτη, ήταν αρκετές. Όμως υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά για την Κρήτη, από ό,τι πληροφορήθηκα. Γίναν πολλά B2B συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες. Κάτι έμαθα ότι θα μάθω κιόλας, είναι 2 καινούργιες εταιρείες που ζητήσανε σλότς για να πετάνε στο Ηράκλειο. Και συνολικά... Ποιες είναι αυτές οι εταιρείες? Δεν τις ξέρω ακόμη, 2 εταιρείες καινούργιες. Mm-hmm. Νομίζω κάτι άκουσα για μια σκανδιναβική, από Δανία, από Σκανδιναβία, από πάνω. Θα τα δούμε. Και νομίζω έχουν ζητήσει και κάποια σλότς για τη Σιτία, που και εκεί πρέπει να εστιάσουμε λίγο την προσοχή. Γιατί η εκτίμηση δικιά μου είναι ότι το Ηράκλειο δεν μπορεί να δεχθεί τους 2 κεντρικούς μήνες περισσότερα αεροπλάνα. Καλό θα είναι κάποια αεροπλάνα ή κάποια αύξηση που μπορεί να προβλέπεται να απευθυνθεί προς το αεροδρόμιο της Σιτίας, για να μην τους χάσουμε τελείως από την Κρήτη. Πάντως, για να ολοκληρώσουμε αυτήν την τοποθέτηση όσον αφορά τις αεροπορικές εταιρείες, μέσα στο χειμώνα δεν υπάρχει αποκλεισμός του Ηρακλείου από πτήσεις εξωτερικού. Θέλετε να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό? Κοιτάξτε, τα τελευταία 2, ακόμη και στην πανδημία, υπήρχε μια αεροπορική εταιρεία από Ολλανδία που έκανε 2 φορές τη βδομάδα, η οποία συνεχίζει και φέτος. Σταματάει ένα 20ήμερο περίπου μετά τις γιορτές της πρωτοχρονιάς. Και είναι και με καλές πληρότητες, θα έλεγα. Ξεκινάει 16 Δεκεμβρίου μια καινούργια αεροπορική, καινούργια για το Ηράκλειο, μια αεροπορική εταιρεία, η TUS, δρομολόγια απευθείας Ηράκλειο-Κύπρο. Το οποίο θα κάνουμε και κάποια εκδήλωση στο αεροδρόμιο. Αυτά είναι προς στιγμή. Εγώ πίστευα ότι θα είχαμε κάτι περισσότερο φέτος, γιατί είχαν ακουστεί και από Γερμανία κάποιες πτήσεις. Έχουμε τουλάχιστον πάντως... Υπάρχει πάντως ενδιαφέρον, από ό,τι πληροφορούμε από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, και από Βρετανία μέσα στο Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο. Κοιτάξτε, αν είναι μόνο για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, mm-hmm. να φέρουν τα παιδιά μας από την Αγγλία ή από άλλες χώρες, δεν θα το θεωρούσα εγώ αυτό σαν τακτικές πτήσεις. Εγώ όταν μιλάω για πτήσεις το χειμώνα, μιλάω να καθιερωθούν κάποια δρομολόγια τα οποία να έχουν μια τακτικότητα, και όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, η εταιρεία που σας λέω πετάει 2 φορές τη εβδομάδα, πουλάει μέσα στο σύστημά της, μπορεί οποιοδήποτε θέλει να βρει να πετάξει στο Άμστερνταμ και από εκεί οπουδήποτε αλλού θέλει. Κάτι τέτοιο θα ήθελα και από Γερμανία ενδεχομένως. Και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και φέτος, και όπως όλα δείχνουν και την επόμενη χρονιά, μεγάλη αεροπορική κολοσσή της Ευρώπης δηλώνουν παρόν. Και επίσης είδαμε φέτος και αεροπορικές εταιρείες που έχουν να κάνουν με προορισμούς όπως το Καζακστάν αλλά και το Αμπουντάμπι. Ναι, το Καζακστάν. Εγώ θα σας έλεγα ότι με εντυπωσίασε, γιατί πρώτη χρονιά να ξεκινάει πτήσεις και να φέρει 6.000 άτομα. Ο κύριος Αντίπας ξέρει καλύτερα αυτή την αγορά γενικά, mm-hmm. και θα μπορούσε να πει, αλλά εγώ δεν περίμενα να φέρει 6.000 άτομα. Το Αμπουντάμπι έφερε πολύ λιγότερους, αλλά ήταν μια διασύνδεση με έναν άλλο καινούριο προορισμό και με μια άλλη καινούρια περιοχή γεωγραφική.
Νομίζω ότι αν διατηρήσει τα δρομολόγια και φέτος, είναι αυτό που λέμε αγάλι αγάλι κάνει αγουρίδα μέλη, γιατί πρέπει να μας μάθουν και σε κάποιες άλλες χώρες, όπως είναι Νότια Ασία, Ινδία, Κίνα κτλ., που ότι μπορούν να έρχονται και μέσω του Αμπού Ντάμπι. Εκεί θα βοηθήσουν φυσικά και οι τουριστικοί πράκτορες, οι οποίοι θα πρέπει να διεκδικήσουν και κάποιες καινούριες αγορές, οι οποίοι έχουν. Είμαστε μηδενικά αυτή τη στιγμή και θα μπορούσαμε να τις διεκδικήσουμε. Και είναι σημαντικό ότι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η British, η Air France έχουν Lufthansa έχουν πτήσεις που ουσιαστικά μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες και των κριτικών. Ναι, και μάλιστα επειδή άκουσα στο ρεπορτάζ σας από το έναν που δήλωσε ότι είμαι για Αμερικάνους, για Αμερικάνους, για Αμερικάνους. Ξέρετε ότι πτήσεις από Αμερική εμείς δεν έχουμε. Όμως, για να αισθάνεται ο κόσμος της αγοράς ότι είχαμε Αμερικάνους πολλούς φέτος στην Κρήτη, σίγουρα αυτοί ήρθανε ή μέσω Λονδίνου, ή μέσω Γερμανίας, ή μέσω Γαλλίας, γιατί πραγματικά αυτές οι εταιρείες που αναφερθήκατε πριν, που είναι οι κολοσσοί, 4-5 εταιρείες έχουμε σε όλη την Ευρώπη που είναι παγκοσμίως διασυνδεδεμένοι, μπορούν να μας φέρουν κόσμο από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό με δεδομένο, κύριε Πλιάκα, ότι ένας σύγχρονος αεροπορικός κόμβος μπορεί να δώσει την όθηση και για το χειμερινό τουρισμό. Και επειδή αναφερθήκατε στην Transavia, επιμένω λίγο για να το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, επειδή υπάρχει ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές. Αναφερθήκατε στην Transavia, ο κόσμος ρωτάει, μπορεί να ταξιδέψει ο κριτικός. Το αεροδρόμιο του Άμστερνταμ είναι ένα κομβικό αεροδρόμιο, άρα με ανταπόκριση μπορεί να ταξιδέψει προς άλλους προορισμούς. Η Transavia είναι θυγατρική της KLM. Άρα μέσω της Transavia μπορεί να κλείσει από το Ηράκλειο. Μπορεί να απευθυνθεί σε οποιοδήποτε προορισμό πετάει η Transavia με την KLM, σε συνεργασία με την KLM. Είναι το Σίπολ, το ξέρουμε όλοι, ότι είναι ένας διεθνής αερολιμένας που συνδέει εκατοντάδες αεροδρόμια από όλο τον κόσμο. Οπότε πραγματικά αυτή η σύνδεση Ηράκλειο-Άμστερνταμ είναι μια σύνδεση προς τον όλο τον άλλο κόσμο. Είπατε ότι θα θέλατε περισσότερες πτήσεις από την Γερμανία. Πότε μπαίνουν τα σλότς του χειμώνα, πότε δηλαδή κάποιος μπορεί να γνωρίζει τον προγραμματισμό, ένα αεροδρόμιο να γνωρίζει τον προγραμματισμό? Η περίοδος του συντονισμού των πτήσεων ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και τελειώνει την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Άρα δηλαδή γύρω στις 25, 26, 27 Μαρτίου ξεκινάει ο προγραμματισμός των πτήσεων, το οποίο αυτή η περίοδος είναι και η περίοδος που είναι για τις αεροπορικές εταιρείες η θερινή σεζόν και η χειμερινή είναι αυτή που διανύουμε τώρα. Άρα οι πρώτες πτήσεις που θα αρχίσουν να έρχονται έτσι και αλλιώς, ανοίξουν δεν ανοίξουν τα ξενοδοχεία, είναι οι τακτικές πτήσεις των αεροπορικών εταιρείων αυτών που αναφερθήκαμε, που θα ξεκινήσουν τέλη Μαρτίου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πίτρο. Για το χειμώνα, μπορεί ως τελευταία στιγμή να γίνει προγραμματισμός. Δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Μάλιστα. Διότι το Μάρτιο είναι πολύ νωρίς για να γίνει προγραμματισμός για το χειμώνα και εκεί πρέπει να υπάρχει flexibility. Μάλιστα.